Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε και πρωτού ακροβατήσουμε σε έναν ιστό που είναι έτοιμος να σπάσει, υπενθυμίζουμε, μπορείτε να μας στηρίξετε στο Patreon από 3 ευρώ, εγγραφή στο κανάλι, κουμπί subscribe, καμπανάκι από δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις για νέα μας βίντεο και βέβαια κάθε like και κοινοποίηση δεν θα μας χαλάσει καθόλου, ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και τι θα κάνουμε σήμερα, θα κάνουμε την ταινία Spider-Man, ακροβατώντα το άραχνο σύμπαν. Σε σκηνοθεσία Χοακίμ Ντο Σάντο, Κέμπ Πάουρς και Justin K. Thompson, με του Χέιλι Στάινφελτ, Λόρεν Βελέζ, Όσκαρ Άιζακ, Τζέικ Τζόνσον, Τζέισον Σουάρτσμαν, Σέι και Ντάνιελ Καλούγια. Ο Μάιλ Μοράλε ανακαλύπτει ότι η αράχνη που τον δάγκωσε ήταν από άλλο ανέκδοτο και όλο το Spider-Man ηλίκη του είναι μια τεράστια ανομαλία στο σύστημα. Έτσι μπλέκει για άλλη μια φορά με τα σύμπαντα, του δρόμου ανάμεσα στα οποία περιπολεί ένα ολόκληρο σώμα τροχέα από αραχνάντρε. Τι γίνεται όταν ένα Πορτορικάνο κατά το ίμιση τσιμπιέται από ραδιενεργή αράχνη, ο μεταβολισμό του υπερδιεγείρεται και η όρεξή του για σοφρίτο μεγαλώνει. Τι γίνεται όταν ένα συνδό τσιμπιέται από ραδιενεργή ράχνη. Ο μεταβολισμό του υπερδιεγείρεται και η όρεξή του για μοσχάρι καράχη μεγαλώνει. Με φυσικά. Όχι ψωμί αν. Πριν όμω περάσουμε στο κυρίω μα βίντεο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το χορηγό μα. Που ο χορηγό μα είναι για άλλη μια φορά η ελληνική ομάδα LARP Ramrod. Και τι σημαίνει LARP, σημαίνει live action role playing όπου μία ομάδα ατόμων μαζεύεται, φτιάχνουν το δικό τους ρουχισμό, εξοπλισμό και οπλισμό, τον οπλισμό με προσοχή για να μην υπάρξουν τραυματισμοί και διεξάγουν διάφορα σενάρια σε fantasy κόσμους τύπου Lord of the Rings, World of Warcraft κτλ. Τα σενάρια μπορεί να είναι διάφορα, τύπου ένα αρχαίο κακό ξύπνησε, πώς θα τα αντιμετωπίσετε ή μία ομάδα ατόμων φέρνει τα πάνω κάτω στην περιοχή, θα ακολουθήσετε τη διπλωματική οδό ή πολεμική οδό. Μπορείτε να διαλέξετε όποια κλάση χαρακτήρων θέλετε, παλαδίνο, πολεμιστή, μάγο, μάγισσα, τοξότη, ό,τι θέλετε. Το LARP είναι μια εναλλακτική μορφή κοινωνικοποίηση όπου ακονίζονται τόσο τα κοινωνικά skills όσο και τα πρακτικά skills, διότι κυριολεκτικά φτιάχνετε το χαρακτήρα, τον εξοπλισμό, τον ορχισμό του κτλ. Και ποιο ξέρει, μία μέρα από level 0 μπορεί να φτάσετε να κάθεστε στο θρόνο του κόσμου στον οποίο διεξάγεται το παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ομάδα LARP Ramrod και προχωράμε στο κυρίω μα βίντεο. Από πού να ξεκινήσει κανεί, ανέ ναι, Party Like It's 2023. Θα ξεκινήσω από το animation, διότι το animation της ταινία έχει καλλιτεχνική αξία, το οποίο για μια τεράστια αμερικάνικη παραγωγή animation το σύγχρονο έτος, εποχή, φάση, όχι μόνο δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι και τελείως παραφωνία μέσα στη συμφωνία ασχήμιας. Διότι αυτό πρέπει να το αναγνωρίσω στην ταινία, ε, αλλά παρόλα αυτά με ζάλισε σε κάποια σημεία, το παράκανε με την έννοια ότι τα χρώματα, η κίνηση, όλο αυτό το πάρα πολύ busy υπήρξαν στιγμές που είπα όχ πόνο στα σταμάτα». Αλλά ως σύνολο δεν ήταν υπερβολικά κουραστικό, απλά επειδή η ταινία κρατάει πάρα πολύ ώρα ε, ήταν ένα πολύ φορτωμένο στυλ. Μου άρεσε που υπάρχει τέλο πάντων αισθητική εδώ πέρα, και αυτό κρατάω περισσότερο από την ταινία. Ναι, σε θέματα animation ε, θα ασχοληθώ λίγο με το μοντάζ και τη δράση, και βέβαια τη σκηνοθεσία, που έχουν να ακολουθήσουν μια πολύ πυχτή πλοκή. Η ταινία μεταφράζεται σε εικόνε εξίσου πηχτά, Είναι μια πάρα πολύ πηχτή ταινία, μπουκωμένη και σε σενάριο και στα μάτια σα. Οπότε υπάρχει αυτό το στοιχείο. Εμένα δεν με κούρασε καθόλου, δεν με ζάλισε καθόλου αλλά καταλαβαίνω ότι έχει μια δόση από MTV. Λέγοντα λοιπόν για πηχτή πλοκή και πηχτή ταινία, έχει διάφορα πράγματα να καταφέρει η συγκεκριμένη ταινία. Να ακολουθήσει μια ταινιάρα που ήταν το νούμερο 1, να στέκει μόνη τη και να είναι και το πρώτο μέρο μια μεγαλύτερη ταινία, διότι εδώ έχουμε μια περίπτωση Matrix Reloaded, Pirates τη Καραβική 2, Back to the Future 2. Όση πλοκή και να έχει συγκεκριμένη ταινία, τα σημεία κλειδιά είναι στιγμές αρατήρων, είναι επιλογές αρατήρων και έτσι αυτό μαζί με την θεματική που ήταν, τρεις θεματικές βασικά, ηρωισμού, ταυτότητα και μοίρα. Τα προσέγγισε πολύ ωραία η ταινία για μένα όλα αυτά, οπότε στο τέλος το στοίχημα κερδίθηκε full. Και βέβαια είναι αυτομάτως η καλύτερη ταινία Spider-Man και α μην είναι η καλύτερη ταινία Spider-Man, διότι στα πρώτα 20 λεπτά με μία απλή ατάκα σε και χιδέα το no Way Home. Το κεντρικό δίλημα είναι ποιος θα πάει με τον Spider Miguel O'Hara και ποιος θα πάει με τον Spider Miles Morales το οποίο βασίστηκε σε κάτι που Πολύ απλά δεν με έπεισε. Με την έννοια ότι εν τέλει η Γκουέν και ο Πίτερ Πάρκερ επιλέγουν την πλευρά του Miles επειδή είναι φίλοι του. Και αυτό αν το αιτιολογούσε έτσι θα με έπειθε. Αν έλεγαν ότι ο Miles είναι family άρα πάμε με το Μάιλς θεμητότατο και καλοδεχούμενο. Αν έλεγε η Γκουέν τον αγαπάω άρα έχει δίκιο ακόμα περισσότερο μαζί του. Αλλά έτσι όπως το έκανε, αυτοί που επιλέγουν την πλευρά του Μάιλς μου έβγαλαν κάτι το νερόβραστο. Ενώ η πλευρά του Χάρα είχε τα επιχειρήματα με το μέρος της και τα επιχειρήματά της βασιζόταν στην πραγματικότητα. Ναι, εδώ ερχόμαστε στο θέμα μοίρα και ηρωισμού. Αυτό είναι το σχίσμα πρακτικά, δεν είναι απλά Μιγγέλ και Μάιλς. Ε, ο Μιγγέλ λέει ότι αν δεν γίνει κανένα event, καταστρέφεται το σύμπαν. Πακέτο. Έχει τα δίκια του. Ο Μάρι λέει ότι αν ξέρει ότι κάποιο θα πεθάνει και πώ και πότε, αν τον αφήσει να πεθάνει, είναι έγκλημα. Και έχει και αυτό τα δίκια του. Εν τέλει, όμω, αυτό που προκύπτει από την ταινία είναι ότι τα γεγονότα του Spider-Man 1, του Spider-Verse 1, είναι μια ανομαλία. Τα οποία συνέβησαν και έγιναν κάνον. Μια ανομαλία μπορεί να γίνει κάνον, άρα ο Μιγγέλ έχει άδικο. Απλά καταλαβαίνω ότι έχει μια μέθοδο η οποία έχει λειτουργήσει ω τώρα. Απλώ έρχεται τώρα α, ο λόγο του Spider-Punk, του Χόμπι, ο οποίο λέει ότι αν αυτό ανακηρυχθεί ήρωα, κινδυνεύει να γίνει δικτατοράκο και ο Χόμπι για μένα έχει όλα τα δίκια. Διότι εν τέλει αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι φίλοι του Πίτερ αρχικά κάνουν το καθήκον του, ενώ βλέπουν ότι ο Μιγγέλ γίνεται όλο και πιο αυταρχικό, όλο και πιο αυταρχικό και λένε: Όπα, υποτίθεται ότι είμαστε καλοί. Αλλά παίρνουν πλήρω το μέρο του Πίτερ Πάρκερ στα τελευταία δύο λεπτά τη ταινία, διότι η Γκουέν καταλαβαίνει ότι εφόσον ο πατέρα μου παραιτήθηκε από γεγονότα ανομαλία, μπορεί κάλλιστα να αλλάξει ε, όλη η φάση. Βλέπω την ιδέα στο χαρτί, αλλά η καρδιά της ταινία είναι ένα εφηβικό δράμα. Απευθύνεται σε ένα κοινό στο οποίο δεν ανήκω, οπότε θα σχολιάσω μόνο ότι όσον αφορά την αιτιολόγηση της επιλογής του Miles, δεν θα μπορούσα ποτέ να με πείσει, διότι το έριξε όλο πάνω στο ότι είμαι έφηβος και το κέφι μου θα κάνω. Και ξυπνάει μέσα μου η ανάγκη να τον χαστουκίσω όταν λέει εφηβιές. Επίσης η ταινία με τους δικούς της όρους δεν πηγαίνει πουθενά. Τελειώνει με πολύ σκληρό cliffhanger, το οποίο δεν το ήξερα. Καλό είναι αν το πα έτσι να βάζει στον τίτλο ένα μέρος πρώτο και να ξέρουμε ότι δεν θα τελειώσει... Δεν θα λυθεί το δράμα και θα μας πεις LOL, έλα σε ένα, δύο, τρία χρόνια πότε θα βγει η επόμενη ταινία. Το εφηβικό δράμα τώρα βασίζεται στο αν θα αποκαλύψουν τα παιδιά, ο Μάιλς και η Γκουέν, την μυστική του ταυτότητα στους γονείς τους. Της Γκουέν το δράμα λύνεται σε αυτή την ταινία, ξεκάθαρα, μια χαρά. Πρωταγωνιστής όμως είναι ο Μάιλς και το δικό του δράμα δεν λύνεται. Η συναισθηματική κορύφωση αυτής της ιστορίας που είναι η κεντρική αψίδα συναισθηματική της ταινία, καταλήγει σε ένα twist το οποίο αφήνει τελείως στον αέρα την αψίδα αυτή. Έκανα υπομονή με τα εφηβικά δράματα με τη λογική ότι κάπου το πάει και έχει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν λέω ότι η ταινία με γνέβρισε, Αλλά το εφηβικό δράμα δεν με έπιθε. Ε, και όταν αποκαλύπτεται ότι δεν το πάει και πουθενά, είπα τώρα γιατί την είδα την ταινία, α πούμε. Επιπλέον του ότι το πιο ενδιαφέρον πράγμα τη ταινία, η σύγκρουση μοίρα με επιλογή, που είναι ένα πολύ. από τα πιο ενδιαφέροντα φιλοσοφικά ερωτήματα και θα μπορούσε να κάνει τόσα πολλά πράγματα μέσω του Miles μου το σκότωσε τελείως βάζοντας μια τελείως ασυνάρτητη ανάγκη για επανάσταση που δεν είχε κανένα πάτημα σε κάτι πιο σοβαρό, α πούμε. Η διαφωνία μου είναι η εξή. Καταρχά, την τράμα σημαίνει Spider-Man. Spider-Man σημαίνει την τράμα σε μεγάλο κομμάτι του ποιο είναι αυτό ο χαρακτήρα. Οπότε αυτό πάει αυτομάτω το περιμένω σε μια ταινία Spider-Man, όπου ο Spider-Man είναι ακόμα έφηβο. Άμα δεν είναι έφηβο, συζητάμε με άλλου όρου βέβαια. Ο Miles δεν επαναστατεί απλά. Μαθαίνει ότι ο πατέρα του θα πεθάνει επειδή το λέει το κάνον. Και ξέροντα ότι ένα άνθρωπο θα πεθάνει, το απόλυτο δείγμα εν συνέστηση είναι ότι δεν μπορώ εν γνώση μου να το επιτρέψω. Και ο Ισ 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 Αξίζει πολύ παραπάνω από οποιοδήποτε grand design. Διότι το grand design είναι αδιόρατο. Η ανθρώπινη ζωή είναι εκεί και σε κοιτάει. Σώστηνα. Ε, αυτό που του λέει ο άλλο όμω είναι ότι θα σώσει περισσότερε ζωέ. Ναι, αυτό είναι, είναι ένα μάλλον. ψεύτικο δίλημα. Είναι ένα ψεύτικο δίλημα το οποίο ούτω ή άλλω ε, το απορρίπτω φιλοσοφικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι η ταινία το πιάνει φιλοσοφικά με όρου την τράμα βέβαια. Κατά τα άλλα, το Part 1. Δεν είναι το παραπονομό ότι το πιάνει με όρου την τράμα. Εντάξει, αυτό είναι Spider-Man. Τα Part 1, Part 2, τώρα να απαντήσω σε αυτό. Matrix Reloaded Revolutions. Πειρατή Καραβική Dead Man's Chest. Πειρατή Καραβική At World's End. Δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί. Το πιάνω στον πρώτο εκνευρισμό. Αλλά εν τέλει η ταινία είναι κατασκευασμένη έτσι και σε μια πιθανή δεύτερη θέαση που δεν θα κάνει ποτέ. Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, οπότε όλα καλά. Και επίση να πω ότι αυτό με το Canon Event το εκτιμώ πάρα πολύ σαν μετα. Διότι η ιδέα αυτού του franchise είναι meta από μόνη τη. Τα Canon Event είναι μια αρνητική στιγμή που σμιλεύει το χαρακτήρα. Και επειδή είναι παπάρι ο Μιγγέλο Χάρα, όλα τα παπάρια που πιστεύουν ότι οι στιγμέ που σμιλεύουν ένα χαρακτήρα είναι μόνο Ναι, δεν είναι μόνο Οι άνθρωποι σμιλεύονται από διάφορε στιγμέ τη ζωή του και καλέ και κακέ. Όπω ο Νίο θα επιλέξει ε, να επαναληφθεί η ιστορία με την Σάιον ή αν θα πάει να σώσει την Trinity, έτσι κάνει και ο Μάλη Μοράλε ότι θα πάω να σώσω τον πατέρα μου και θα ψηφίσω ε, τον αρχιτέκτονα Μιγγέλο Χάρα, που μου λέει αυτέ τι μαλακίε περί μηχανή και ότι η μοίρα είναι αυτή που είναι και πάει ενάντια στο Γιόντα που λέει ότι το μέλλον είναι πάντα εν κινήσει. Σύμπαντα, σύμπαντα, για άλλη μία φορά το Hollywood μου αποδεικνύει ότι του προκαλούν παράλυση και ακόμα και αν έχει κάποιες ενδιαφέρουσες ιδέες όπως ότι οι χαρακτήρες αντιλαμβάνονται μέχρι σε ενός βαθμού ότι είναι σε μια ιστορία στην πρώτη δυσκολία στα σύμπαντα το Hollywood θα τονίσει το στοιχείο κοίτα τα κάμεω έτσι ώστε ο φαν του βιντεοπαιχνιδιού από εδώ ή του κόμικο από εκεί να κάνει Α! Υπάρχει ένας τεράστιος θείασος από Spider-Man και η ταινία δεν το έκανε ανέντιμα με την έννοια ότι δεν σταμάτησε να μου πει ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι που δεν του αναγνωρίζω το έκανε ελαφρώς κουραστικά για μένα με την έννοια ότι η κάμερα σταματούσε και περίμενε να κάνει μια υπόκληση ο κάθε Spider-Man έτσι ώστε να μην παραπονεθούν οι φαν του και υπάρχει ένα σημείο κορεσμού σε αυτό για μένα. Δηλαδή κάπου στον Ινδό Spider-Man είπα «Οκ, okay, μια χαρά». Και μετά έβαλε άλλους 10.000 όπου έχουν τη θέση τους ως στρατιά, γιατί είναι η στρατιά του Μιγγέλ αυτή που εισάγει, απρόσωπη στρατιά όμως, αυτό που έκανε η ταινία που σταματούσε, ξαναλέω δεν το βρήκα εκνευριστικό, απλά ήταν αυτά τα μικρά δευτερόλεπτα που σιγά σιγά κάνουν την ταινία να κρατάει 2 ώρες και 20 λεπτά που έλεγα ότι ναι, δεν χρειαζόταν κιόλα. Εντάξει, από τα 140 λεπτά θα πήγαινε στα 138, δεν νομίζω. Δηλαδή τα καμεό αυτά, τα οποία ήταν αστεία. Και όταν έσκαγε στο Μουμπάταν ο Ινδό Σπάιντερμαν ή ο Χόμπι ο Σπάιντερ Πανκ, είχαν στο σενάριο. Αλλιώ θα είχα πρόβλημα αν περνάγαμε ώρα με αυτού, γιατί με αυτού περάσαμε κάποια ώρα. Έτσι. Και ήταν και ανταγωνιστή ερωτικό του Μάιλ ο Χόμπι. Και λέγοντα για χαρακτήρε, στο ένα ήταν ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστή ο Μάιλ Μοράλε. Στο δύο έχουμε και λίγο προαγωγή στην Gwen. Δεν είναι συμπροταγωνίστρια ακριβώ, αλλά ενώ τι αποφάσει τι παίρνει ο Μάιλ στη μέση τη ταινία, τι χοντρέ αποφάσει, στην αρχή και στο τέλο τι αποφάσει τι παίρνει η Gwen. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι τη δώσανε λίγο τσιτσί παραπάνω, τη δώσανε απώλειε, τη δώσανε αψίδα χαρακτήρα και εκτίμησα πάρα πολύ το γράψιμο. Διότι σαν love interest του Miles Μοράλε δεν ήταν καθήκη. Δεν την βάλα ένα βάθρο και οι υπόλοιποι χαρακτήρε και το σενάριο, τύπου αυτή η γυναίκα είναι η γυναική εκδοχή σου την οποία και την έχει ερωτευτεί και είναι καλύτερη από σένα. Και θα σου πάρα πολύ τυχερό να την έφτανες αυτή την εκδοχή. Είναι μια τύπησα η οποία, οκ, okay, είναι βιρτουόζα Στι κινήσει Spider-Man, ίσως είναι λίγο καλύτερη από τον γιατι γιατί είναι περισσότερο καιρό Spider-Gwen. Αλλά έχει κάνει μαλακίε, δηλαδή στο δεύτερο μισό τη ταινία ξεκάθαρα καταλαβαίνει ότι, οκ, okay, είμαι παπάρο. Όχι όμω με την έννοια ότι είναι μαλακισμένη, είναι άνθρωπο. Έκανε απλά κάποια λάθη, τα οποία τα μετανιώνει και θα αναλάβει μια δράση σε αυτό. Ούτε την ταπεινώνει η ταινία, ούτε την εξυψώνει υπέρ το δέον. Ο Μιγγέλο Χάρα, ο Spider-Man του μέλλοντο, είναι ο μόνο που μου τράβηξε το ενδιαφέρον από αυτού που ήταν εκεί πέρα, διότι είναι ο Batman και συγγνώμη, συγγνώμη, αλλά δεν θέλω relatable πιτσιρικάδες υπερήρωες. Θέλω τον Batman, θέλω τον Σούπερμαν, θέλω υπερήρωες που είναι ινδάλματα, είναι τέλειοι και είναι αυτό που λέει ο Τζορέλ στο Man of Steel, θα είσαι ένας ήλιος για να σε ακολουθούν. Ο ήλιος που τους ακολουθεί έχει και τη σκοτεινή του πλευρά και αυτή είναι η ύβρις, δηλαδή μπορεί να πάει στραβά η φάση υπεράνθρωπος και με τον Batman ε, είναι στα όρια του να πάει στραβά, αλλά δεν πάει. Εδώ απεικονίζει μια εκδοχή του Batman που πάει στραβά, αυτό που λέω: η Ήβρη, και αυτή η ιστορία έχει πολύ ενδιαφέρον για μένα. Απλά δεν πηγαίνει πουθενά, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι για το χαρακτήρα με την έννοια ότι ναι, με εντρίγαρε. Με ενδιαφέρει αυτό που κάνει με την Ήβρη και το ότι είναι ένας Batman ο οποίο ξεφεύγει. Και τρελαίνομαι για Batman ο οποίο ξεφεύγει, αλλά δεν ξέρω πού το πάει οπότε. Τι να πω. Ο Όσκαρ Άιζακ τον παίζει και τραγικό και εκνευριστικό, αλλά πάνω απ' όλα ψώνιο, γιατί ο ηρωισμό τον έχει χτυπήσει κατά κέφαλα και είναι το σκοτεινό παράδειγμα του πώ να μην είσαι υπερήρωα, κανονικότατα, ενώ είναι ακόμα με την πλευρά του καλού. Αυτό που εκτίμησα πάρα πολύ είναι ότι είναι ένα σκοτεινό καθρέφτη όσον αφορά τον ηρωισμό του Spider-Man. Και ξεχωρίζει του περισσότερου ανταγωνιστέ που είναι σκοτεινοί οι καθρέφτε του, 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 ήρωα, όπω α πούμε η Μου άρεσε πάρα πολύ η λειτουργία του στο σενάριο, αλλά όντω να δούμε πώ θα καταλήξει, ελπίζω στα καλύτερα. Ο Σπότ υποτίθεται ότι είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής της διλογίας. Βλέπουμε λοιπόν έναν Jason Schwartzman να παίζει αυτό το χαρακτήρα και όποτε ο Schwartzman είναι μακριά από τον Wes Anderson είναι ευπρόσδεκτο για μένα, δεν εννοώ ότι με κουράζει στον Anderson, αλλά τον εκτιμώ αρκετά και θέλω να τον βλέπω και εκτός οικογένεια και του πηγαδιού εκείνου. Ε, παίζει πάρα πολύ ωραία. Επίση, έναν καθρέφτη, α πούμε, του Μάιλ Μοράλη, ότι και αυτό είναι γκούφι και χώρα τα με έναν παθητικό και παθέτικ τρόπο. Αλλά από τη στιγμή που στη μέση τη ταινία παίρνει τι υπερ-υπερδυνάμει, γίνεται λαυγραφτικό ανταγωνιστή. Χάνεται, βεβαίω. Κάτι που τον κάνει σε εργαλείο στο πρώτο μισό τη ταινία. Φαίνονται οι ραφέ, είναι εκεί οι ραφέ, ξεκάθαρα. Αλλά όπω σε όλε τι ταινίε που το 2 και το 3 είναι μία ταινία κομμένη στα δύο. Θα δούμε στο δεύτερο μισό για να δούμε uh, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα και αν θα λειτουργήσει εν τέλει και αν θα είναι αντάξιος uh, αντάξι ανέμεσης του Μάλισ Μοράλες. <laughs> Μία σοβαρή αισθητική πρόταση από το αμερικάνικο animation το οποίο βγαίνει από το Hollywood σήμερα είναι από τα σπάνια θαύματα και έχει σημασία ότι το αμερικάνικο animation μπορεί να βγάλει κάτι που έχει ένα... Καλλιτεχνικό πάτημα και δεν είναι αυτός ο ψηφιακό εμετό που βγάζει συνήθω και έχει καταλήξει να είναι και η Pixar και όλα. Στην πλοκή, σκληρές εφηβικέ καταστάσει που δεν τις αγγίζω ούτε με στολή απομόνωσης σε κινέζικο νοσοκομείο το 2020. Συνολικά θα πω ότι κρατάω κυρίως την αισθητική από την ταινία. Στο 3 θα είμαι εκεί ελαφρώς αγκαρία όπως ήμουνα και στο 2, αλλά με μία παραπάνω περιέργεια. Το 2 ανοίγει πολύ ενδιαφέρουσε θεματικέ που δεν εμπιστεύομαι τους του να τι πάνε κάπου που θα με ικανοποιήσει με κάποια οριμότητα, αλλά έχω την περιέργεια να δω. Τι πάνε να κάνουν. Η ταινία κάνει αυτό που θέλω να κάνει μια ταινία Spider-Man, να εξυψώνει το κόνσεπτ του συγκεκριμένου χαρακτήρα. Τα Batman δεν κάνουν αυτό. Δεν εξυψώνουν συγκεκριμένα το κόνσεπτ του χαρακτήρα. Εξερευνούν διάφορε θεματικέ, πιο ενήλικε σύνθεσε από το Spider-Man. Και γουστάρω αυτό το πράγμα. Στον Spider-Man θέλω ακριβώ αυτό που κάνει το Spider-Verse. Να εξερευνά την ιδέα του να είσαι ο Spider-Man και ακριβώ αυτό κάνει και αυτή η ταινία, όπω και η προηγούμενη. Μπορώ να δω κόσμο να χάνεται από την πηχτή πλοκή, του ρυθμού πολυβόλου και το animation το οποίο φέρνει έναν κάποιον ήλικο. Ε, Μένα δεν μάγγιξε τίποτα από όλα αυτά αρνητικά. Το θεωρώ όχι απλά από τα καλύτερα sequel όλων των εποχών το θεωρώ και μια από τις καλύτερες ταινίε sequel γέφυρες όλων των εποχών. Έχοντα ωστόσο μεστώσει η ταινία μέσα μου μετά τη δεύτερη θέαση, θα πω πάρα πολύ απλά ότι... Thwip, thwip, motherfucker. Εσείς βρήκατε τον έρωτα στο δικό μας σύμπαν. Ή <Τι> είστε σε φάση που πρέπει να ψάχνετε σύντροφο σε άλλα σύμπαντα. <Τι> Πείτε μας κάτω στα σχόλια και μέχρι την επόμενη φορά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, την ελληνική ομάδα LARP, Ramrod.